Φίλες και φίλοι, χαιρετίσματα από το Λευκό Θεό που σε πολύ λίγο, σε λιγότερα από 10 λεπτά θα ξεκινήσει το πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα Century 21. Είμαστε στο Jumbo, ο Τζόιν Ντόρση και ο Μάρκους Γκίλμπερτ. Να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την πρώτη κατοχή στο σημαντικότατο παιχνίδι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα Century 21 για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης της ΟΠΑΠ Basket League. Η μπάλα πάει κάτω στο ζωγραφιστό. Έρχεται για βοήθεια ο Γκόρντον. Η έξτρα πάσα στον Ηλιάδη από τον Μπέρι. Τελειώνει το ρολόι. Ο Ηλιάδης για τρεις υποπίεση. Καλάθι τριών πόντων με τη βοήθεια του Ταμπλό. Βοήθεια από τον Μπέρι. Πάσα έξω στον Γκόρντον για τρεις. Ο Ντόρση το επιθετικό rebound. Τάπα από τον Γκίλμπερτ. Εξαιρετική άμυνα από τον Αποέλ. Το μακρινό rebound για τον Αποέλ που τρέχει με τον Γκίλμπερτ να κάνει το Eurostep και να καρφώνει με το δεξί. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα κοντά στο καλάθι από τον Γκίλμπερτ. 12 προβάδισμα για τον Αποέλ και time-out που ζητάει προπονητής του Απόλλωνα ο κύριος Μανουσέλης. Στον Γκίλμπερτ ο Λούκας. Καλή άμυνα από τον Ντόρση. Κλέβει ο Απόλλωνας με τον Τίνκα που θα πάει coast-to-coast. Καλάθι και φάουλ. Με το αριστερό τελειώνει ο Φίλιππος Τίνκας. Πολύ ωραία η προσπάθεια από τον μικρό που είδε όσο χρόνο χρειάστηκε για να πάει προς το καλάθι. Τελείωσε ωραία με το αριστερό. Εδώ βλέπουμε πως τρύπωσε, αλλάξε χέρι μετά που το έγινε το φάουλ. Ψάχνει συμπαίχτη, έδωσε στον Κούνα. Ο Μπέρι για τρεις, μέσα από τον Μπέρι. 17-11 μπροστά ο Αποέλ. Το παιχνίδι που αρχίζει με τον Απόλλωνα στην πρώτη επίθεση. Μάρκου, ωραία η προσποίηση. Καλάθι και φάουλ. Εξαιρετική ενέργεια από τον Παναγιώτη Μάρκου που έκανε προσποίηση μετά την πάσα του ελευθερίου. Προσποίηση από τον Μάρκου και το καλάθι μετράει. Ψάχνει να δώσει έξω στο Γεωργίου. Κλέβει ο Αποέλ που τρέχει στο fast break με τον Μπέρι να καρφώνει. 26-21 με το ωραίο τελείωμα, το κάρφωμα από τον Μπέρι. Γεωργίου στον Γκόρντον. Με πολλή περιπέτεια και με περίεργο τρόπο εκεί η μπάλα κατέληξε στο καλάθι. Ένα highlight που θα δούμε και μετά στο highlight reel της Ομοσπονδίας. Τρέχει ο Μπέρι. Στη weak side πάσα στον Ηλιάδη από τη γωνία μέσα από τον Στέφανο Ηλιάδη. 3-2. Ο Γκίλμπερτ έδωσε έξω στον Κούνα από την γωνία μέσα από τον Βασίλη Κούνα. Πολύ σημαντικό τρίποντο στο τέλος. Με το οποίο τώρα έχει ανεβάσει διαφορά στους 7. Ελευθερίου, ωραία πάσα στον Μάρκου. Αυτός κλείνεται, δίνει έξω στον Σέπο για 3. Εύστοχος ο Σέπο, σημαντικό καλάθι για τον Απόλλωνα. Γεωργίου, ωραία πάσα στον Γκόρντον που τελειώνει. Αυτό τον Λούκας. Ο Λούκας στην weak side. Ο Ηλιάδης για 3 μέσα από τον Στέφανο Ηλιάδη. Διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ ακολουθεί ο Ηλιάδης με 9 πόντους. Από την άλλη, πρώτο σκορ του αγώνα και για τον Απόλλωνα βεβαίως. Ο Τίνκας με 16. Κάρφωμα από τον Ντόρση που ελευθερώθηκε πάρα πολύ ωραία. 54-49 με το καλάθι προηγουμένως του Γεωργίου. Ο Παπαμιχαήλ για 3 μέσα από τον Παπαμιχαήλ. Γεωργίου, έξυπνα εκεί άμυνα του Αποέλ, έκλεψε την μπάλα. Παπαμιχαήλ στο fast break. Παρά την πίεση του Γκόρντον, πετυχαίνει το καλάθι. Ο Παπαμιχαήλ φτάνει τους 5 πόντους και ο Αποέλ 9-45. Γεωργίου κοντά στο καλάθι, κλείνεται. Ωραία, ωραία τάπα από τον Ηλιάδη. Κατοχή παραμένει στον Απόλλωνα. 3,8 δευτερόλεπτα έχει η ομάδα της Λεμεσού για να ολοκληρώσει την επίθεση. Εδώ βλέπουμε την επανάληψη. Ο Απόλλωνας που τρέχει με τον Ελευθερίου να κάνει καλή επιλογή εκεί. Πάει να κλέψει ο Παπαμιχαήλ. Κρατάει την κατοχή ο Μάρκου. 8 για το σιούτ. Παίρνει το πίκο ο Μάρκου. Κάνει και το σιούτ τριών πόντων. Διχτάκι. Και δεν οργάνωσε την ομάδα του όπως θα ήθελε. Σιούτ τριών πόντων για τον Αποέλ. Εύστοχος ο Μάρκους Γκίλμπερτ. Σημαντικό τρίποντο με το οποίο ο Αποέλ ξανά ανεβάζει τη διαφορά στο συν 10. Και ο Απόλλωνας τώρα που τρέχει κόντρα και στο ρολόι. Τίνκας. Εξαιρετικό τελείωμα. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Φτάνει τους 20 πόντους ο Φίλιππος Τίνκας. Κατά του Απόλλωνα συν 8 για τον Αποέλ. Γεωργίου. Καλάθι και φάουλ για τον αρχηγό του Απόλλωνα. Περνάει εξαιρετικά ο Φίλιππος Τίνκας. Βγάζει φανταστική assist
στον Ελευθερίου που τελειώνει κοντά στο καλάθι 72-69. Ο Γκόρντον, έρχεται ο Κιλαράς να δώσει βοήθεια. Ο Μπέρι που πάει να ξεφύγει, καταφέρνει και σώζει τελευταία στιγμή ο Παπαμιχαήλ. Μεγάλο τρίποντο από τη γωνία. Μπάλα. Δεν κάνουν φάουλη του Απόλλωνα και δικαιώνονται αφού κάνουν το κλέψιμο. Όμως ο Ηλιάδης έρχεται και κάνει μεγάλο κλέψιμο. Ο Στέφανος Ηλιάδης έβγαλε την άμυνα του αγώνα. Να εδώ το κλέψιμο. Η μπάλα πήγε στον Μάρκου, όμως ο Στέφανος Ηλιάδης ήρθε και έκλεψε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Παναγιώτη Μάρκου, από το παρκέ των δύο προπονητών και από τον MVP της αναμέτρησης που είναι ο Μπέρι. Πίγκας για τρεις, θα στοχίσει και έτσι έχουν το τελικό σκορ στο Λευκό Θεονίκη για τον Αποέλ 78-71 απέναντι στον Απόλλωνα. Πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα της Λευκοσίας που παραμένει ζωντανή στη διεκδίκηση μιας θέσης στην τετράδα και στα play-off.